Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα σημαντική μέρα για τη χώρα, για την περιφέρεια, για τη στερεά Ελλάδα, για τη Φθιώτρια και για τη Λαμία. Είναι μια σημαντική μέρα για τη χώρα, γιατί επί μεγάλο χρονικό διάστημα μιλάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, γίνεται ένας δημόσιος διάλογος ως προς το ποιοι ωφελούνται από τα χρήματα από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και σήμερα αποδεικνύεται ότι τα χρήματα δεν είναι για τους λίγους και τους μεγάλους, αλλά είναι για την κοινωνία. Η αναβάθμιση και η εξέλιξη του ογκολογικού και η αναβάθμιση του τμήματος επικότητων περιστατικών αφορά τους πολίτες. Και είναι ένα έργο, δύο για την ακρίβεια έργα, αθρηστικού προϋπολογισμού πέριξη των 20 εκατομμύρων ευρώ. Άρα σήμερα επιβεβαιώνεται και αποδεικνύεται ότι με ορθολογικό τρόπο κατανεμήθηκαν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εποφελία της κοινωνίας, του πολίτη, ειδικά αυτού που έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Είναι όμως και μια σημαντική ημέρα για την περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας και για την Λαμία. Είναι μια σημαντική ημέρα γιατί ουσιαστικά με την ολοκλήρωση αυτών των έργων, αν προσθέσουμε την λειτουργία του κέντρου υγείας στα Καμένα Βόρειλα και την δημιουργία ενός πολυδύναμου ιατρείου από το μηδέν στις Ράχες, δημιουργείται ένας εξαιρετικός υγειονομικός χάρτης στην περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας. Δηλαδή, και πάλι, δημιουργούμε δομές και υποδομές εποφελία του πολίτη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνετέλεσαν στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου, σε πρώτη φάση με την υπογραφή και σε επόμενο χρόνο με την ολοκλήρωση της υλοποίησης αυτού. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους αγαπητούς συναδέλφους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, προηγούμενη και νυν, οι οποίοι είναι απολύτως ενημερωμένοι για τα βήματα τα οποία ακολουθούμε. Θέλω να ευχαριστήσω την Πέμπτη ΥΠΕ και το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, τις διοικήσεις και τους εργαζομένους. Πρωτίστως, θα μου επιτρέψετε, τις τεχνικές υπηρεσίες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, που εκτιμώ ότι είναι από τις καλύτερες που διαθέτουμε σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία, την ανάδοχο εταιρεία. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι με συνέπεια θα εργαστεί για την υλοποίηση του έργου, άλλωστε το παρελθόν της και η υλοποίηση σχετικών αντίστοιχων έργων στο υγειονομικό πεδίο τα προηγούμενα χρόνια προσυδειάζει προς κάτι τέτοιο. Εκτιμώ ότι στο τέλος του 2025 το έργο θα έχει υλοποιηθεί. Εδώ όμως τελειώνουν τα ευχαριστώ και τα συγχαρητήρια. Το 2024 έχουμε δύο κομβικά σημεία να επιλύσουμε. Το ένα είναι η υλοποίηση του έργου που σήμερα υπογράψαμε και το δεύτερο, εξαιρετικά σημαντικό, προτεραιότητα για την κυβέρνηση, η ενίσχυση του ανθρωπίνου κεφαλαίου στα νοσοκομεία. Γιατί ναι, κάνουμε εξαιρετικές δομές, φτιάχνουμε εξαιρετικές υποδομές, αλλά οι πολίτες εύλογα ενοχλούνται από το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμα τις υπηρεσίες τις οποίες έχουμε υποσχεθεί. Και ναι, είναι πρόταγμα για την κυβέρνηση το 2024 να κάνουμε πολλές προσλήψεις, κυρίως γιατρών και στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Είναι ιδιαίτερη χαρά σήμερα που βρισκόμαστε εδώ πέρα για μια σημαντική ημέρα για το Νοσοκομείο Λαμίας αλλά και για την περιφέρεια της ευρύτερης περιοχής, καθότι τα ΕΠΕΔ συνεπείς στις υποχρεώσεις του απέναντι στην πολιτεία και κυρίως απέναντι στην υγειονομική περιφέρεια και το νοσοκομείο, υλοποίησε την ορίμανση του τεχνικού έργου για την αναβάθμιση των ΤΕΠ καθώς και την ανάπτυξη της ογκολογικής κλινικής και θεωρώ ότι με τη συνέπεια την οποία δουλέψαμε και με τη συνεργασία που είχαμε τόσο με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών την προηγούμενη περίοδο λύνοντας θεσμικές δυσκολίες οι οποίες εμπόδιζαν την επιτάχυνση του έργου όσο όμως και με τις τεχνικές υπηρεσίες τόσο των νοσοκομείων όσο και της υγειονομικής περιφέρειας καταφέραμε να προσελκύσουμε ανταγωνισμό από την τεχνική αγορά και σήμερα να έχουμε την ευκαιρία και την χαρά να υπογράψει την περιφέρεια με τον εργολάβο τη σύμβαση για την υλοποίηση του έργου. Έχουμε μπροστά μας ένα 25μηνο πάρα πολύ σημαντικό για την υλοποίηση αυτών των δύο έργων. Είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε, γιατί στο τέλος αυτής της περίοδου θέλουμε να αποδώσουμε στους πολίτες της Λαμίας και της Φθιώτιδας και όχι μόνο, όσους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές, σύγχρονες υποδομές φιλικές προς τον πολίτη και πάνω απ' όλα το νοσοκομείο να αποτελέσει ασφάλεια για τους πολίτες που το χρησιμοποιούν. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ κομβικό σημείο, ούτως ώστε να επιταχύνουμε ακόμα περισσότερο για την υλοποίηση των έργων. Θέλω να ευχαριστήσω ξανά όλους εμπλάκηκαν και πάνω απ' όλα τα στελέχη του ΤΑΕΠΕΔ.
που κατάφεραν μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να υλοποιήσουν την ορίμανση του έργου. Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για τη Λαμία, για τη Φθιώτιδα, για την κεντρική Ελλάδα, για την υγειονομική μας περιφέρεια, διότι μετά από μια συντονισμένη εργασία από πάρα πολλούς φορείς και από πρόσωπα, φτάσαμε σήμερα στο σημείο να υπογράψουμε με την ανάδοχη εταιρεία τη μελέτη και την κατασκευή του έργου της επέκτασης ογκολογικής κλινικής, του ογκολογικού μας κέντρου και τη δημιουργία ακτινοθεραπείας. Θα ήθελα να πω ότι ένα σημαντικό έργο, το συγκεκριμένο, έκτασης τετραγωνικών 3.500 περίπου, με τμήμα πυρηνικής ιατρικής, με τμήμα ακτινοθεραπείας, με κλινικές, οι οποίες θα είναι η ογκολογική κλινική, με αύξηση των κλινών της ογκολογικής κλινικής, με τη δημιουργία αμφιθεάτρου, όπου θα υπάρχουν δύο γραμμικοί επιταχυτές και θα υπάρχει και το PET scan, έτσι ώστε ο πολίτης της Φθιώτιδας της κεντρικής Ελλάδος να μην αναγκάζεται με ό,τι αυτό συνεπάγεται, να μεταβαίνει σε άλλες πόλεις για να δώσει λύσεις στο πρόβλημα που το ογκολογικό το οποίο αντιμετωπίζει. Θα ήθελα να πω ότι είναι ένα σημαντικό έργο που αλλάζει όλο τον υγειονομικό χάρτη της περιοχής και της υγειονομικής περιφέρειας και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, την τωρινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τον Υπουργό τον κύριο Χρυσοχοίδη, γιατί αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων του έδειξε ένα ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον για την προώθηση όλων των έργων και ιδιαίτερα για το ογκολογικό της Λαμίας. Τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Χρήστο Σαϊκούρα, τον βουλευτή μας Φθιώτιδας, ο οποίος συντονισμένα και με τις ενέργειες τις οποίες έκανε, ξεπέρασε όλα εκείνα τα προβλήματα τα οποία έπρεπε να λυθούν για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και πιστέψτε μου ότι ήταν πάρα πολλά αυτά τα οποία έπρεπε να λυθούν. Τη διοίκηση του νοσοκομείου, τις τεχνικές υπηρεσίες του νοσοκομείου, το ΤΑΙΠΕΔ, τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ και τις υπηρεσίες του ΤΑΙΠΕΔ, την υγειονομική μου περιφέρεια και τους συνεργάτες, την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, το Δήμο της Λαμίας, τον μελετητή μας και τον ανάδοχο του έργου, ενός έργου που, και ενός μελετητή που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε θέματα κατασκευής τέτοιων έργων. Παράλληλα, θα ήθελα να πω ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε ήδη προβεί σε τροποποίηση του οργανισμού του νοσοκομείου της Λαμίας, έτσι ώστε με την κατασκευή του έργου να προκηρυχθούν και εκείνες οι θέσεις οι οποίες θα στελεχώσουν το υποδημιουργία κέντρο. Θα ήθελα να πω για μια άλλη φορά και να ανακλείσουμε ότι είναι το πρώτο έργο στην υγειονομική περιφέρεια νοσοκομείων το οποίο υπογράφουμε σήμερα τη σύμβαση και είναι ενταγμένο σε ένα συνολικό έργο ανακατασκευής των νοσοκομείων καθώς και των κέντρων υγείας. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι σήμερα υπογράφουμε και την ανακατασκευή των ΤΕΠ, ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο το οποίο θα αλλάξει και την εικόνα του νοσοκομείου όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Με την υπογραφή της σημερινής σύμβασης μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και της 5ης υγειονομικής περιφέρειας, φτάνουμε στο τέλος ενός δύσκολου δρόμου που απαιτούσε πάρα πολλές ενέργειες από πάρα πολλούς φορείς. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα την υποδιεύθυνση τεχνικού του νοσοκομείου Λαμίας που επομίστηκε ένα τεράστιο βάρος και στη συνέχεια φυσικά τον Υπουργό, τον κύριο Σταϊκούρα, που συντόνισε όλες αυτές τις ενέργειες, την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και την προηγούμενη και την ΙΝ, τον διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας και όλους τους φορείς στην περιφέρεια του Δήμου και ενδεχομένως όσους ξεχνάω, οι οποίοι συνέδραμαν τάχιστα στη λύση πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίσαμε κατά όλη αυτή την προηγούμενη διάρκεια των 2 ετών. Πλέον αναμένουμε από την ανάδοχο εταιρεία στα σφιχτά χρονοδιαγράμματα τα οποία υπάρχουν να υλοποιήσει το έργο και παράλληλα η πολιτεία θα φροντίσει και για τη στελέχωση της ογκολογικής κλινικής προκειμένου στο τέλος του 2025, αρχές του 2026 οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής να έχουν περίθαλψη σε έναν τομέα που μέχρι σήμερα δεν είχαν.